έχει τα μάτια. Κοντάρκε. Γεια σα. Thank you.
έχουμε ένα καφέ, αλλά αυτό μου φαίνεται είναι τώρα ταυτίσια, κάπως. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά, δεν είναι πολιτική η εκδήλωση. Είναι έτσι μια πρώτη επαφή, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Έχουμε ανάγκη να ζεστάρουμε τις καρδιές μας, οι οποίες σπάγωσαν τα τελευταία χρόνια και με την πανδημία. Απομονωθήκαμε, χάσαμε αρκετές χιλιάδες συνανθρώπους μας, πάγωσαν οι ψυχές μας από αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και την ακρίβεια, να έχουμε έκπτωση στο κάθε τι, ακόμη και στη θέρμανση, στα βασικά είδη διατροφής. Αλλά εκεί που πάγωσε και η καρδιά, η ματιά, τα πάντα ήταν στο τροχαίο δυστύχημα στα τέλη. Θέλησαμε τη σημερινή εκδήλωση να τη ζεστάρουμε τις καρδιές μας, να μπορέσουμε να κοιταχτούμε στα μάτια και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Εγώ αναλαμβάνω μια μεγάλη ευθύνη μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Πολύ δύσκολη εποχή για όλη τη χώρα, αλλά ακόμα δυσκολότερη για τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα για τον νομό Κοτζάνης. Με τόσες επέφεραν οι πολιτικές, με το κλείσιμο των λιμνητικών μονάδων, δεν είναι τη στιγμή να τα αναλύσουμε. Είναι μια ευθύνη που πρέπει να έχει και μια δυνατή εντολή. Αυτή τη δυνατή εντολή χρειαζόμαστε. Να μπορέσουμε να παρέμβουμε με δύναμη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Είμαι υποψήφιος γιατί έχω και εγώ δικαίωμα να αξιολογώ, όπως εσείς θα αξιολογήσετε και τα κόμματα και τους υποψηφίους, και θέλω να είστε πολύ αυστηροί στην επιλογή σας. Πάρα πολύ αυστηροί. Και μαζί μου και με όλους τους άξιους υποψηφίους μου, εγώ λέω από όλους τους κομματικούς χώρους. Αν μας πούνε με τα κοινά, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι έχουν πρωτίστως, και έτσι θέλω να τα βλέπω, θετική πλευρά από τα πράγματα, διάθεση προσφοράς. Με αυστηρή λοιπόν κριτική να αξιολογήσετε και έτσι να αποφασίσετε πριν διελκύσετε την εγκορία. Και εγώ έτσι επέλεξα. Και επέλεξα να πορευτώ με έναν κομματικό σχηματισμό και έναν άνθρωπο που ηγείται αυτού του σχηματισμού, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είχα την ευκαιρία που μου δώσατε εσείς το 2014 να είμαι Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, να συνεργαστώ μαζί του, όπως συνεργάστηκα και με τους βουλευτές τότε. Και επιφέραμε σημαντικά αποτελέσματα στην περιοχή μας. Μοναδικά αποτελέσματα. Και πρέπει να τα θυμίσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Η Δυτική Μακεδονία ήταν έξω από το χάρτη σε πολλά θέματα. Θυμάστε τι λέγαμε, ότι τα νερά και η ενέργεια είναι δημόσια αγαθά. Το πετύχαμε αυτό. Όταν αναλάβουμε εμείς, είχαμε παραλάβει μια ΔΕΗ που ήταν προς ειδικοποίηση με τη μικρή ΔΕΗ να πουλήσουμε και τα νερά και τους ιδρύτες. Το αποτρέψαμε τότε. Είχαμε πει ότι θα εργαστούμε για να αποκαταστήσουμε αδικίες. Και δεν μπορεί σε μια περιοχή που είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας να πληρώνει το ίδιο ακριβά την ενέργεια, αφού πληρώνει ακριβά με τη ρήπανση του περιβάλλοντος και τα εργασιακά ατυχήματα με την ίδια της τη ζωή, δηλαδή περιοχή, τη φθηνή ενέργεια. Και είχα δεσμευτεί ότι θα έχουμε φθηνή ενέργεια. Και ακόμη και μέχρι και σήμερα έχουμε φθηνότερη ενέργεια 30-40% στα τιμολόγια μας. Είναι αυτό το περιβαλλοντικό και αυτό το τιμολόγιο. Κανείς δεν το πίστευε ότι θα γίνει. Έγινε. Και αυτό έγινε γιατί το στήριξε ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Είχαμε πει ότι δεν πρέπει να έχουμε ενεργειακή φτώχεια, που περνούσε ο αγωγός του αερίου και μπορέσαμε και βγάλαμε διεξόδους, εξόδους για να έχουμε και εμείς φυσικό αέριο. Και πήραμε και πόρους για να προχωρήσουμε αυτά τα έργα. Δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση τα σταμάτησε. Είχαμε πει ότι θέλουμε να έχουμε αυτόνομο πανεπιστήμιο και το πετύχαμε. Κάναμε για πρώτη φορά Πρυτανία και θέλαμε και υποδομές που να μας αξίζουν. Και κάναμε την Πανεπιστημιούπολη, αυτή που βλέπουν τώρα όλοι και λένε το καλύτερη, καλύτερη υποδομή στην χώρα. Και ήρθε και το γεννήσε πριν από λίγες μέρες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μπορώ να σας μιλάω και για άλλα πολλά. Για τον Βελβεντό που ήταν αίτημα των ανθρώπων στη λογική του δικαίου, που δεν το πίστευε κανείς ότι θα γίνει ο διαχωρισμός και έγινε. Όλα αυτά λοιπόν για μένα ήταν ένα άγγιγμα ψυχής από τη δικιά σας εντολή που ακούμπησε και στην ψυχή του Αλέξη Τσίπρα. Συστρατεύομαι μαζί του γιατί τον εμπιστεύομαι, θέλω να τον εμπιστευτείτε κι εσείς. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναδούμε φως στο σκοτάδι, να ξαναδούμε ένα κράτος δικαίου και αυτό που λέμε όλοι με μία λέξη. Δικαιοσύνη παντού. Και τη δικαιοσύνη μπορούμε να τη φέρουμε μόνο εμείς. Σας κοιτώ στα μάτια, ξέρω τη δύναμή σας, ξέρω τη θέλησή σας και είμαι βέβαιος ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, αυτό θα το πετύχετε. Να είστε καλά και θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πραγματικά.